Ναι, μου λες. Εσύ πότε κατάλαβες, μικρή-μικρή, ότι είσαι λίγο λιός? Δεν χρειάζεται να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνεις. Μια στιγμή βλέπεις, ας πούμε, ότι... Πάει από μόνο του. 5, 10, 15... Δεν υπάρχει νούμερο. Πάει από μόνο του. Πάει από μόνο του, βέβαια. Και πότε κατάλαβες ότι... Εντάξει, ότι γούσταρες τα αγοράκια, ας πούμε, το κατάλαβες νωρίς. Αλλά πότε κατάλαβες ότι αισθανόσουν και λίγο... Ας πω. Ήθελες να... Τα αγοράκια έτσι κι αλλιώς τα γουστάρουν όλα τα φύλλα. Δεν θες να μου πεις τίποτα γιατί δεν το ξέρω. Συγγνώμη. Σουρκίζομαι, δεν το ξέρω. Σαν πεπειραμένη λίγο γυναίκα, άκουσέ με. Τα αγοράκια. Τα κοριτσάκια δεν τα γουστάρουν όλοι. Τα κοριτσάκια. Κρίμα που θα το πω. Γιατί μπαίνω κι εγώ στο ίδιο μπλέγμα. Αλίμονο σε 5 χρόνια. Τα ψάχνουν άντρα με τα κιάλια. Είσαι κλασική τριαντάρα, ας πούμε, σαν τις τριαντάρες οι οποίες λένε ότι δεν υπάρχουν άντρες. Άμα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να κερδίσει ένα τζόκερ παρά έναν άντρα. Τώρα με στενοχωρείς πάρα πολύ. Γιατί, συγγνώμη, την αλήθεια λέω. Είπαμε μόνο αλήθειες. Όποιος λέει ψέματα μπαίνει μέσα στα αίματα, λέει μια παροιμία. Είχες 5 αδέρφια όμως, οι άλλοι τι λέγανε? Μια χαρά τα είπανε. Σοβαρά. Τα θέλανε κι άλλοι να έχουν αδελφοί που να είναι γνωστοί, να είναι εξωπρεπέστατοι. Τότε τι λέγανε, στην αρχή τι λέγανε? Πάλι το ίδιο λέγανε. Όχι ότι ήμουν γνωστή, όχι. Απλά ότι. Πώς δεν έκανα κάτι. Δεν έπαθαν ένα σοκ, ένα ταράκουλο οικογενειακό? Το σοκ είναι σοκ. Όπως το πάθανε, το πήραν αλλιώς. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω να σκάσω, Πέτρο. Σε καταλαβαίνω. Αισθάνθηκες πίεση, δεν μπορούσα. Όχι, όχι. Κάνω πάντα αυτό που θέλω να κάνω. Αλλά το κάνω με ωραίο τρόπο. Okay. Βέβαια, αν ήμουν ένα σούργελο, δεν θα με θέλουν ούτε και τώρα. Συμφωνώ. Σούργελο μπορεί να είσαι και να είσαι straight σούργελο, να είσαι ό,τι να είναι σούργελο. Ναι, δηλαδή, ένα παραπάνω. Χρειάζεται αυτό. Παραπάνω να πρέπει να είσαι δηλαδή γκέι ή να είσαι τρανσέξουαλ για να πεις ότι είμαι σούργελο. Απλά, άμα είσαι σούργελο, είσαι σούργελο. Είναι αυτό. Αλλά είναι στον άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, παίρνουμε παράδειγμα. Μία τρανσέξουαλ που δεν της φαίνεται και μία γυναίκα που έχει κάνει άπειρες πλαστικές πάνω της, το οποίο τη βλέπεις στον δρόμο και λες. Πώς είναι, ναι. Είναι. Ο Τζόκερ. Είναι. Όχι ο Τζόκερ. Ο Τζόκερ τουλάχιστον έχει και λεφτά. Λοιπόν, είναι. Και δεν είναι. Είναι εμείς τι κάνουμε στην εικόνα μας. Πολλές φορές επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Ότι όταν, ας πούμε, διαλέξεις αυτό το. Να αλλάξω φίλο και τα λοιπά, πολλές φορές, δεν είπα όλες τις φορές, οδηγείσαι και σε άλλα πράγματα, ας πούμε. Ξέρω, πορνεία, π.χ. Πορνεία. Άμα το πάρουμε έτσι, τα μισά μπουρδέλα στην Ελλάδα είναι μέσα με γυναίκες κανονικές. Ναι, δεν είπα. Είπα ότι οδηγεί. Ναι. Δεν σου είπα σε ένα κορτσάκι, μου ξέρω τι κάνεις. Ναι, 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 όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάω για μένα. Μήπως αυτό το πράγμα σε οδηγεί αναγκαστικά έχει την επιβίωση του έτσι του για αλλιώς. Γιατί άμα πεις, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, πήρα γραμματέα. Γραμματέα, λέει ο άλλος. Να δεις, Πέτρο μου, τι γίνεται. Παίζει ηθοποιός. Άμα λέμε γραμματέα, έχω μια γραμματέα τρανσέξουαλ, θα λέγει ο άλλος. Όπα, μεγάλε. Δηλαδή, αυτόματα ο κοινωνικός περίγυρος. Άκουγα τι γίνεται. Είναι αυτό που είπα. Είναι πολύ άσχημο μία καλόγρια να αποδέχεται και ένας άνθρωπος που είναι στην κοσμική ζωή και τα κάνει όλα να μην αποδέχεται. Δυστυχώς ζούμε σε μια πολύ ξεφτυλισμένη χώρα. Γιατί, το λέω, γιατί υπάρχουν περιοδικά lifestyle με τρανσέξουαλ στο εξωτερικό, τις βλέπουν με άλλο μάτι. Εδώ έχουμε ένα ωραίο κοινό. Μπορεί κάποια στιγμή να δουν κάποια τρανσέξουαλ για να την κράξουν στον δρόμο. Που, παρόλο που είμαι και εγώ καλεσμένη εδώ, δεν είναι καθόλου ωραίο. Είτε κάνει τη δουλειά αυτή, είτε είναι καθαρίστρια, είτε είναι ηθοποιός. Ο καθένας είτε... κάνει λοιπόν. Στη ζωή του ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, βερβένακα. Σε αυτό. Ναι, βερβένακα δεν έβαλε κανένας άνθρωπος στη ζωή του κανέναν. Και απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι συγκρατημένοι για την επιλογή του καθενός. Τι κάνει στο κρεβάτι του, με ποιον είναι, με ποια είναι. Αν ήμουν γυναίκα και ήθελα να ήμουν με γυναίκες, θα ήμουν με γυναίκες. Εμένα μου είχε πει ο αδερφός μου, έλα πίσω, λέει, μαμά θα πεθάνει. Συγγνώμη, αλλά και εγώ έχω μια ζωή δική μου. Εγώ δεν ενόχλησα κανέναν. Κανέναν δεν ενόχλησα, δεν ζήτησα δανεικά από κανέναν. Εάν εγώ θέλω να πάω να γίνω καρακιόζης με τις πλαστικές, θα γίνω γιατί εγώ γουστάρω, βλέπω τη μούρη μου καρακιόζει κάθε πρωί και να γελάω. Και ο άλλος σας βλέπει τα δικά του χάλια να γελάει καλύτερα. Που δεν γελάει, κλαίει. Απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Είμαστε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πατώσει. Πιο πάτο δεν πιάνει ούτε τις πιο τελειωμένες που είναι μέσα στους οίκους ανοχής. Λοιπόν, ας ξυπνήσουμε λίγο και ας σκεφτούμε κιόλας ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και την πολιτική δεν την έφεραν οι πολιτικοί. Τους πολιτικούς εμείς οι ίδιοι τους ανεβάσαμε, εμείς ψηφίζαμε, εμείς κάναμε τα πάντα. Και αφού έχουμε και διαισθανόμαστε ένα φόβο,
ας φάμε το φόβο μας, γιατί το φόβο τον προκαλούμε εμείς. Άμα δεν φοβάσαι, γενικά σαν άνθρωπος, δεν φοβάσαι τίποτα, ούτε το θρίλερ, ούτε αυτό, ούτε εκείνο. Λοιπόν, το φόβο τον προκαλούμε μόνοι μας. Ό,τι ψηφίζουμε, φοβόμαστε. Συμφωνώ. Έτσι είναι, Πέτρο. Συμφωνώ, Πέτρο. Λοιπόν, γι' αυτό λέω πάλι, ή είμαστε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ειδικά το φύλλο αυτό, όχι παντού, δουλεύει στο στα εξωτερικό, λες προς τη Δύση, ας πούμε. Γιατί δεν πάμε προς την Ανατολή, εκεί τους κόβουν το κεφάλι. Δεν πας στους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι, μην ξεχνάς ότι αναζητάνε. Άλλοτε αναζητάνε, τι κάνουν, λέμε τώρα. Ρε αγάπη μου γλυκιά, αυτό τώρα που λες εσύ, τι αναζητάμε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και εμένα, άμα με κράξει κάποιος στον δρόμο, αυτός έχει κάνει τα χίλια μίλια που εγώ, άμα τα δω αυτά που κάνει, θα πω ότι είμαι πραγματικά καλόγρια. Δεν μου λες όμως, εσένα σε ψηλιάζονται ποτέ, εσένα δεν μπορούν να σε ψηλιαστούν. Κοίτα. Είτε με ψηλιαστούν είτε δεν με ψηλιαστούν, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, ξέρω ποια είμαι. Δεν πρόκειται ποτέ να φέρω αντίπεινα, να απαντήσω σε κάτι. Εννοείται. Δηλαδή δεν θα γίνω ποτέ κατίνα. Αν κάποιος μου πει κάτι στον δρόμο, να το απαντήσω. Απαξιό δεν υπάρχει για μένα. Τελείωσε. Ο τείχος που έχω βάλει μπροστά μου είναι ένας τεράστιος τείχος. Δεξιά και αριστερά. Άμα δω κάποιον φάτσα, να έρθει να μου το πει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτός που μιλάει πίσω από την πλάτη σου. Τα λέει πίσω σου γιατί μπροστά σου δεν έχει τις ικανότητες να φτάσει. Και δεν χρειάζεται να το πει μόνο σε σένα, σε όλη την κοινωνία. Όχι, το κάνει. Είναι έτσι. Πίσω από την πλάτη. Δεν το κάνει μόνο σε σένα, θα το κάνει σε όλη την κοινωνία αυτό που είναι έτσι. Έτσι. Καλέ, μιλάμε τώρα για ανθρώπους κακοήθεις. Οκ. Okay. Δεν μου λες. Ο κακός άνθρωπος είναι κακός άνθρωπος. Είπαμε και καλό να το κάνεις, θα σου ανταποδώσει με κακή. Εντάξει, είναι και θέμα κουλτούρας και κοινωνιών. Η κουλτούρα. Καλά, η κουλτούρα. Είναι θέμα κουλτούρας και κοινωνιών. Να έξουμε τώρα το θέμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο είναι άσχετο. Που μου είναι αναρώτηση. Ακούς διάφορους μύθους σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει μια εγχείρηση που αλλάζει φύλλο. Υπάρχει, και τώρα, άμα θες που μου απαντάς, άμα θες που μου απαντάς. Υπάρχει πιθανότητα με την εγχείρηση να πάψεις να έχεις τα ίδια σεξουαλικά ένστικτα που είχες πριν, να σου κόβονται ή να μειώνονται. Ή... Ένα καλό έχει μόνο. Ένα καλό. Δηλαδή. Μένεις έγκυος. Τι λες μωρέ. Τρεις εκτρώσεις έχω κάνει. Αλήθεια. Τι λες μωρέ. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Εμένα βρήκες να κάνεις πλάκα. Με δουλεύεις τώρα. Είναι στον άνθρωπο. Τώρα με δουλεύεις. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Αυτό είναι καθαρά εγκεφαλικό. Κάτσε, με δουλεύεις τώρα. Αυτό που για εκτρώσεις για πλάκα. Πλάκα έκανα καλέ. Είπα και εγώ, το Χριστός Απόστολος. Να σε σοκάρουμε και σένα λίγο. Εντάξει, καλά κάνει. Έτσι πως το έπαιξες. Το έπαιξες τόσο καλά που έμεινα κάγκελο. Έχω πάρει και βραβείο πρώτο γυναικείο ρόλο, μην το ξεχνάς αυτό. Το θυμάμαι λοιπόν, γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Κοίτα, αυτά είναι όλα καθαρά εγκεφαλικά. Είναι τι δίνει ο εγκέφαλος. Λένε ότι άμα κόβεις κάτι, λέει κάτι έτσι, έτσι, μετά είναι, δεν μπορείς έτσι, έτσι. Έτσι, όποιος το δεν μπορώ να το πω αλλιώς, παιδάκι μου. Εγώ δίνω με μια κατάλαβες απάντηση. Τι λέω. Εγώ θα δώσω μια απάντηση, εντάξει. Είπες, τώρα εγκυκλοπαιδικό είναι αυτό που ρωτάω. Εγκυκλοπαιδικό. Αυτοί που γράψαν την εγκυκλοπαίδεια να πάνε να το κάνουν και όταν δεν το αισθανθούν ή το αισθανθούν να το γράψουν. Μου τη δίνει πάρα πολύ. Γιατί εγώ δεν δηλώνω ότι είμαι άνθρωπος των γραμμάτων. Απλά τι λέω. Μου τη δίνει κάποια στιγμή όταν κάποιοι άνθρωποι, το οποίο θεωρούνται πολύ καλοί συγγραφείς, που γράφουν έντυπα μέσα σε εγκυκλοπαίδειες, το οποίο πρέπει. Εγώ πιστεύω με τη λογική μου ότι πρέπει να τα βιώσεις για να τα γράψεις. Όταν κάποιος πάει και γράφει ότι δεν έχει οργασμό επειδή έχει κάνει την εγχείρηση. Ρε ηλίθιε, τι να έκανες εσύ την εγχείρηση και ξέρεις. Ή την έκανε ο γιατρός που χειρουργεί και ξέρει. Καλά, αυτό δεν το είπε για κακό πάντως κάποιος. Όχι, απλά τοποθετώ κάποιους που μπορεί να δω την εκπομπή από αυτό το χώρο να ξέρουν τουλάχιστον πριν πάνε να γράψουν ένα καινούριο έντυπο σε μια εγκυκλοπαίδεια σε οτιδήποτε βιβλίο, να ξέρουν ότι πρέπει να βιώσεις για να γράψεις. Ναι, να διαβάσω ένα δικό σου μυθιστόρημα που το έχεις γράψει και είναι βιωμένο από τη ζωή σου. Ναι. Αλλά το να γράψουν κάτι που δεν το έχουν ζήσει, δεν μπορείς. Δηλαδή, ό,τι επιστήμη μπορεί να το ανακαλύψει αυτό. Ξέρεις τι. Δεν μπορείς να βγεις αγόρι με τίποτα. Σε παρακολουθώ τώρα, σε έχω τσεκάρει, σε έχω κάνει σε X-rays, πώς τους λένε, σε ακτίνες Χ. Γκόμενα βγαίνει συνέχεια. Και γκόμενα θα είμαι. Α, και γκόμενα θα είσαι. Και γκόμενα θα είμαι. Δηλαδή. Δεν μου λες, είσαι δούλα και κυρά. Εκεί που θέλω εγώ. Το σπίτι μου θέλω να είναι πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο το σπίτι. Άμα είσαι κανένα. Συγγνώμη, αγάπη μου γλυκιά. Εγώ πέφτω κάτω μέσα στο σπίτι μου, σπάω το πόδι μου, εντάξει. Παίρνω τηλέφωνο τη φίλη μου. Να έρθει το ΕΚΑΠ να με πάρει, να δει το σπίτι μέσα τσαντήρι. Σε παρακαλώ. Όχι μόνο που θα έρθει φίλη σου, όπου έρθει κανένα φίλο σου είναι το θέμα με δει το σπίτι σε τσαντήρι. Όχι, όχι, όχι. Έχει τίποτα γάτε, τίποτα σκύλου και τα έχουν κάνει χάλια.
Κουνελάκι, έχω και αυτό, πάει και τα κάνει τα πεπί του στην τουαλέτα. Α, είσαι πολύ αυστηρή. Είμαι αυστηρή, Πέτρο. Δηλαδή το ρίξε στο κουνελιού τίποτα γρήγορα και πήγε στην τουαλέτα. Πώς πήγε στην τουαλέτα, το κουνέλι μου, μόνο. Από τα αυτιά, Το έβαλα στην κατσαρόλα και του είπα: εδώ θα μπει με τα κρεμμυδάκια. Και την άκουσε. Συμμορφώσου. Εννοείται ότι κάνει πλάκα η γυναίκα και αγαπάει το κουνελάκι. Το αγαπάς το κουνελάκι πολύ. Παιδιά, το κουνελάκι μου το αγαπάω. Όποτε κάποιο κουνελάκι μου πέθαινε γιατί ήταν ηλικιακά να πεθάνει, πάντα έπαιρνα κουνέλι. Ποτέ δεν είχα άλλο κατοικίδιο, δεν μπορούσα να έχω άλλο. Μάλλον στην υπόλοιπη στην προηγούμενη μου ζωή θα ήμουν κουνέλα. Ή θα έπαιρνε κουνελοπνίχτρα. Ή θα έπαιρνε το κουνέλι. Αυτό. Έλα μου ρε το κουνέλι.